Καλημέρα σε όλους και καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βιντεάκι. Σήμερα, όπως είπα χτες, συνεχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε την καθαριότητα σπιτιού για να μπορέσουμε να στολίσουμε, να είναι ωραίο, καθαρό και περιποιημένο το σπίτι μας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε την κουζίνα. Θα καθαρίσω τα ντουλάπια πάνω-πάνω γιατί από τότε που μετακομίσαμε, όπως έχουν περάσει 3 μήνες, δεν έχω κάνει πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω και τα λοιπά. Όταν μετακομίζαμε πριν το καθάρισα, όλα καλά, όλα ωραία, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, θα ανέβω πάνω να δω. Λοιπόν, αλλά πριν κάνω αυτό το πράγμα, θέλω να αδειάσω το πάγο της κουζίνας, το νεροχύτη, για να μην έχει τίποτα μέσα, πιάτα, κατσαρόλες και τα λοιπά, γιατί θα ρίξω ένα σπρέι καθαριστικό για να καθαρίσω πολύ καλά τα ντουλάπια. Μέσα δεν θα τα κάνω, γιατί όπως σας λέω έχουμε μετακομίσει πρόσφατα, οπότε είναι καθαρά ακόμα, δεν έχουν προλάβει να χαλάσουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω οργάνωση ξανά από την αρχή, ξέρετε, με πιο φρέσκο μυαλό, γιατί στη μετακόμιση ξέρετε πως τα βάζεις έτσι όπου να είναι, όπως να είναι γρήγορα για να τα... Εντάξει, τα έχω λίγο μελετήσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλά. Θέλω σιγά σιγά κάποια στιγμή να τα κάνω, αλλά δεν θα μπω τώρα τόσο βαθιά μες στα ντουλάπια, γιατί δεν θα προλάβω να στολίσω μέχρι τα Χριστούγεννα να αρχίσω. Και κάνω όλα αυτά, όπως λέω, είναι μια χαρά προς το παρόν, εντάξει. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να καθαρίσω πάρα πολύ καλά τις ντουλάπες από πάνω και να, και κάτω βέβαια, και να στολίσουμε, να βάλουμε έτσι μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, σιγά σιγά, γιατί όλα μαζί δεν γίνονται. Δεν μπορώ να τα στολίσω όλα σε μια μέρα, ούτε να τα καθαρίσω όλα τα ντομάτια μέσα σε μια μέρα, δύσκολο. Οπότε κάνουμε ένα-ένα τα ντομάτια, επίσης θα σας δείχνω, μπορεί να πάρετε εσείς κάποιες ιδέες από στολισμού, είτε από καθαριότητα, εντάξει, κάθε νοικοκυρά έχει τα δικά της, το σπίτι της, το πρόγραμμά της και το τρόπο που σκαθαρίζει και κάνει, έτσι. Οπότε ξεκινάμε και βλέπουμε ό,τι άλλο έχουμε. Στη συνέχεια θα σας δείχνω, θα κάνουμε μαζί, εσείς χαλαρώστε, βάλτε καφεντάκι, ό,τι πίνετε και συνεχίζουμε το βλογάκι. Ένα μικρό διαλυματάκι να φάω γιαουρτάκι, αυτό είναι το Activia που σας έχω δείξει στο supermarket hall, καφέ, και θα ξεκινήσω να καθαρίζω τις ντουλάπες από πάνω σιγά σιγά για να στολίζω, να βάλω τη γυρλάντα και να κάνουμε στολισμό, να προλάβουμε βασικά, γιατί η ώρα περνάει γρήγορα, θα πρέπει να πάω να πάρω το βασιλάκι. Πήραμε λίγο δυνάμεις και πάμε να προχωρήσουμε. Όπως είπαμε, καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά τα ντουλάπια πάνω-πάνω, γιατί εκεί θέλω να στολίσω. Θυμάστε, είχα πάρει χθες γυρλάντα από την Eldeco, φανταστικές δύο πήρα. 2,70 έχει μία, είναι υπέροχες, χιονισμένες, τέλειες, θα τις ανοίξουμε μαζί, θα τις κάνουμε, θα τις ισιώσουμε για να μπορέσουμε να τις τοποθετήσουμε έτσι όπως έχω σκεφτεί, όπως έχω φανταστεί τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τρίβω, καθαρίζω, γύρω 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 γύρω, πάνω κάτω, γρήγορα γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και τέτοιες δουλειές θέλω να τις κάνω το πρωί όταν λείπουν όλοι. Γιατί μετά ξεκινάμε μαθήματα, το ένα, το άλλο, φροντιστήρια, τρεχάματα κτλ. Οπότε δεν θέλω να έχω τέτοιες δουλίτσες. Έχω και μαγείρεμα, έτσι. Θα μαγειρέψω εφόσον φέρω το Βασίλη, δεν πειράζει. Ο Βασίλης αύριο δεν έχει μαθήματα, οπότε θα χαλαρώνει και εγώ γρήγορα θα μαγειρέψω. Είναι εύκολο φαγητό. Αυτά λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Εσείς χαλαρώστε όπως είπα και τα λέμε σε λιγάκι. Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat. On the show for everybody to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing.
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah. It's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking. Λοιπόν, τελείωσα, έβαλα και την δεύτερη. Γυρλάντα. Καλά το αποτέλεσμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Στην κάμερα δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς έτσι όπως το βλέπω εγώ στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Σκέφτομαι μετά είτε λαμπάκια είτε κάποια στουλή. Αλλά και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, αυτό έχει δέσει τόσο όμορφα. Τόσο τέλεια, εδώ επειδή ήταν λίγο πιο μακριά η γυρλάντα την έχω γυρίσει, τέλεια, φανταστικά, μου αρέσει, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάω τώρα να καθαρίσω το πάγο, δεν το καθάρισα και το κάτω μέρος, γιατί τώρα γίνεται χαμός εκεί. Και αυτό, να στολίσω και εκεί, να βάλω το βεντράκι και αυτά προς το παρόν. Όταν θα φέρουμε τα υπόλοιπα στολίδια θα συνεχίσουμε, θα δούμε, αλλά προς το παρόν έτσι μου αρέσει και από μακριά, δείχνει πάρα πολύ ωραία. Στην κάμερα δεν είναι έτσι, δεν δείχνει έτσι όπως το βλέπω εγώ, πραγματικά σας μιλάω. Είναι πολύ όμορφα και κάτω, κοιτάξτε εδώ έχει γεμίσει χιόνι, πρέπει να τα σκουπίσω όλα αυτά, να τα καθαρίσω. Λοιπόν, τρέχω γρήγορα να τελειώσω, να προλάβω να πάω να πάρω και το βασιλάκι. Αυτά! Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Λοιπόν, έκανα και το στολισμό, λίγο είναι έτσι, ελάχιστο, γιατί σας είπα ότι δεν έχω τα στολίδια, δεν έχω τα, όλα τα ζωάκια, τα διακοσμητικά κτλ. Οπότε προς το παρόν έτσι και μετά στη συνέχεια ό,τι άλλο θα έχω, θα θέλω να προσθέσω, αλλά και έτσι μια μικρή λεπτομέρεια και δίνει μια άλλη νότα, έτσι ήδη έχω μπει στο κλίμα. Κοιτάξτε εδώ, πάμε να σας δείξω, όπα, έτσι βλέπετε, εντάξει εδώ μην δίνετε σημασία σε αυτά, θα τα μαζέψω τώρα όλα. Οπότε αυτό ήταν σήμερα, πάω, πρέπει να πάω και μέχρι το σούπερ να πάρω, θέλω να φτιάξω, να μαγειρέψω κάτι. Οπότε θα σταματήσω εδώ, θα κάνω ό,τι έχω να κάνω και μετά στη συνέχεια θα δούμε σήμερα τι άλλο θα κάνουμε. Έχω να σκουπίσω καλά καλά, να σφουγαρίσω. Και αυτά, δεν ξέρω πότε θα στολίσουμε το υπόλοιπο σπίτι, θα δούμε, έχουμε να κάνουμε και το αστέρι αυτό που πήρα χθες, που είναι φανταστικό, θα το φτιάξουμε, θα σας δείξω ιδέα να φτιάξετε κι εσείς, οπότε κάπως έτσι, ξεκινάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ατμόσφαιρα γιορτινή, εντάξει είναι ακόμα μακριά, αλλά
Είπα ότι δεν θέλω τόσο νωρίς γιατί το βαριόμαστε μετά. Αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά, έτσι, ένα-ένα τα ντομάτια, θα τα φτιάξουμε όλα τέλεια και ωραία. Που τέλειο! Μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω τα λίγα πράγματα που χρειάζομαι για να μαγειρέψω. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βγήκε το αποτέλεσμα στη κουζίνα έτσι όπως το φανταζόμουν, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Οπότε είναι ευχάριστο αυτό όταν κάνεις κάτι και σου πετυχαίνει και βγαίνει έτσι όπως θέλεις, πολύ ωραία. Και όπως είπα, μετά στη συνέχεια θα δω, θα βάλω κάποια στολίδια, θα το αφήσω έτσι και έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δέσει εκεί πολύ όμορφα και πιστεύω και θα ταιριάξει και με το δέντρο πολύ ωραία. Θα γίνει κουκλί το σπιτάκι στολισμένο, έτσι να το χαρούμε στις γιορτές με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να είμαστε υγιές στα όλοι. Αυτό εύχομαι σε όλους. Λοιπόν, φεύγω, εγώ πάω στο σούπερ και τα λέμε μετά. Λοιπόν, γύρισα σπίτι, έφερα και το Βασίλη και ξεκινάω να μαγειρέψω. Ξέρετε τι αποφάσισα σήμερα να φτιάξω. Έχω πάρα πολύ καιρό να φτιάξω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σπετσοφά είχα, λουκάνικο στην κατάψυξη και λέω δεν φτιάχνω. Παρόλο που αυτό το φαγητό ταιριάζει καλύτερα το χειμώνα, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο είναι, ενώ σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τι κάνω, πώς το μαγειρεύω εγώ. Κόβω ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο έτσι λωρίδες, ένα καρότο σε ροντέλες, πιπεριές χρωματιστές, παίρνω και κίτρινες και κόκκινες και πορτοκαλί, γιατί δίνει μια πολύ ωραία έτσι νότα στο φαγητό όταν είναι χρωματιστές πιπεριές. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε πράσινες, αλλά δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, κόβω λωρίδες στις περίτσες μας, τηγανίζω πρώτα λίγο το κρεμμυδάκι, έτσι λίγο να διαφανίσει, ξέρω, δεν το τηγανίζω πάρα πολύ, να γίνει καφέ. Μετά στη συνέχεια, εφόσον έχω κόψει τις πιπερίτσες όλες, τις ετοιμάζω αυτές που θέλω να χρησιμοποιήσω, θα κόψω και το λουκάνικο, που είναι ένα λουκάνικο, στην ουσία δεν ξέρω τι λουκάνικο είναι αυτό, είναι και λίγο καυτερό για να σας πω την αλήθεια, οπότε το κόβω και αυτό ροντέλες και θα το βάλω όχι πάρα πολύ χοντρές, βλέπετε έτσι ίσα ίσα για να τηγανιστούν καλά και να γίνουν γρήγορα και ωραία. Το κρεμμύδι μου τηγανίζεται σιγά σιγά, όπως είπα όχι πάρα πολύ ώρα, έτσι λίγο ίσα ίσα να διαφανίζει, ξέρετε, να μην είναι ομό. Και μετά στη συνέχεια θα ρίξω το λουκάνικο, θέλω και αυτό λίγο να τηγανιστεί μαζί με το κρεμμυδάκι. Και μετά η σειρά έχει το καρότο, γιατί και αυτό θέλει να γίνει περισσότερη ώρα από τις πιπερίτσες, έτσι. Είναι και χοντροκομμένο, οπότε μια χαρά το έβαλα μαζί με τις πιπερίες. Τώρα κάθομαι και διαλέγω, βγάζω το καρότο από εκεί, δεν πειράζει. Δεν είναι και δύσκολο, ένα καρότο είχα βάλει. Λοιπόν, όπως είπα, τηγανίζω λίγο και το καροτάκι μαζί με όλα τα υπόλοιπα και μετά θα βάλω τις πιπερίτσες, τη σάλτσα ντομάτας. Εγώ τώρα τελευταία παίρνω ντομάτα στο τρίφτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω, να μαγειρεύω όταν έχει σχέση με σάλτσες και τα λοιπά. Είτε θα είναι μακαρόνια με κεμά, είτε θα είναι κάποιο κοκκινιστό, είτε θα είναι παστίτσιο, οπότε συγκεκριμένη ντομάτα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, οπότε θα την αφήσω να βράσει για λίγο, λίγη ζάχαρη οπωσδήποτε όταν βάζω σάλτσα ντομάτας και μετά στο τέλος λίγο άνηθο και μαϊντανό όπως είπα, το κλείνω για περίπου θα βράσει, ξέρω εγώ, μισή ωρίτσα το πολύ, ένα τεταρτάκι ας πούμε και είναι έτοιμο, πεντανόστιμο. Θα βράσω και τα μακαρόνια, το κρυφαράκι, μπορεί να το συνοδέψετε με ό,τι θέλετε, με ό,τι σας αρέσει. Οπότε αυτά. Αυτό είναι το μεσημεριανό μας σήμερα, έτοιμο, έχω βάλει στο βασιλάκι, πάω να βάλω και σε μένα και θα κάτσουμε να φάμε, καλή όρεξη εμάς και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε, είναι φανταστικό και μπορείτε να το φάτε και με, όπως με μακαρόνια, έτσι και με ρύζι και με πουρέ και με οτιδήποτε θέλετε, πολύ ωραίο φαγητό, γράψτε με ποιος φτιάχνει τέτοιο φαγητό. Είμαστε τώρα με τον Βασίλη εδώ. Ο Βασίλης τρώει καραμέλες με σαλάμι. Σαλάμι αέρος και καραμέλες.
Αυτά. Εγώ πίνω καφέ, ο παπάς μας ξεκουράζεται. Η Τόνια πήγε βόλτα γιατί τέτοιο. Αύριο δεν έχει σχολείο, έχει γιορτή. Εντάξει, έχει φροντιστήριο αγγλικά. Όπα, δεν φαίνεται καλά, Μπιλ. Δεν φουξάρει καλά. Και εμείς εδώ, εγώ κάθομαι και χαζεύω την ομορφιά εκεί πάνω ψηλά. Πόσο ωραίο, ο Βασίλης ήρθε από το σχολείο και λέω ότι σαν να φύτρωσε μαϊντανό πάνω στη... Κι όμως ήταν ρίγανε. Α, ρίγανε πάνω στα ντουλάπια της κουζίνας. Ξέρετε, όταν το σκουπίζεις και έχει πολύ σκόνη, πολύ βρώμα, λέει σαν να φύτρωσε ρίγανε πάνω. Ο Βασίλης και να μην πει καμία χαζομάρα δεν μπορεί. Έντυλ. Ναι, ωραία είναι, πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα εκεί πάνω, ούτε στολίδια, ούτε τίποτα. Εντάξει, μπορεί να μου έρθει, αλλά προς το παρόν έτσι όπως είναι, μήνυμα, ωραίο, τέλειο. Αυτά λοιπόν. Εδώ προσπαθούμε να, λίγο πιο κάτω, να ρυθμίσουμε, το λέω το αντα... Τι πάνω καλά. Λίγο πιο, εκεί είσαι, εντάξει, λίγο ίσιος. Έτσι. Παναγιά μου, εδώ ο άντρας μου με τραβάει βίντεο. Άρα παιδί μου, ίσιο, βλέπεις πως είναι το πλάνο. Όλοι λένε ότι είμαι καλός. Σε τι. Σε αυτό. Δεν το έχεις, δείξε και το εαυτό, είστε να το εαυτό μου δείχνεις. Μόνο το αυτή είναι. Λοιπόν, λέμε να σας χαιρετήσουμε σήμερα. Κράξε, παιδί μου, κάπως ίσιος το πλάνο. Μια χαρά είναι. Ναι, ναι, μια χαρά. Φαντάστε πώς θα το βλέπουν. Έχει φάση αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά πώς θα το βλέπουν, πώς εμφανίζεται αυτό στην οθόνη. Στραβώνονται έτσι το κεφάλι τους. Πω, πω. Λοιπόν, εμείς εδώ... Πάντως έχω ταλέντα. Ναι, είσαι απίστευτος. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να τρεβάτε βιντεάκια και δεν έχετε ποιος να κάνω σας σεμινάρια, κάτι Παρασκευή. Masterclass. Masterclass κάνω. Πολύ καλή νύχτα. Πολύ σκληρός είσαι, καλέ. Πολύ απότομος. Θα λέμε αύριο. Θα μείνω ότι δεν θα μπορείς να μου το στείλεις έτσι. Ναι, πάνω από την αρχή. Λοιπόν... Δεύτερο κομμάτι. Γιατί να μου τα στείλει και δεν μπορεί να τα στείλει μεγάλα τα βιντεάκια. Λοιπόν, εγώ λέω να σας χαιρετήσω. Αυτή ήταν η μέρα μου σήμερα. Αύριο έχω άλλα πράγματα, άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο. Μες στο σπίτι λίγα μάλλον, γιατί πρέπει να φύγω κάποια στιγμή το μεσημέρι από το σπίτι. Οπότε δεν θα προλάβω και πολλά. Το πρωί θα πάω στη γιορτή του Βασίλη. Μετά θα γυρίσω, μετά θα έχω το Βασίλη σπίτι. Καταλαβαίνετε, μετά θα πρέπει να στείλω ότι η Τόνια έχει φροντιστήριο. Η Τόνια αύριο, ναι, αύριο. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά έχει. Οπότε αυτά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye, γεια σας. Κουνάζω. Συμφωνώ με όλα. Yeah.